Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βαρίστας και σήμερα θα βαθμολογήσουμε τις πρώτες εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων για τη Super League 2022-2023. Ένα disclaimer πριν ξεκινήσουμε, προφανώς, το βίντεο είναι fun, δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, είναι απλώς η προσωπική μου άποψη, το γούστο μου, για τα home kit των φετινών ελληνικών ομάδων. Πριν πάμε στην πρώτη ομάδα, να σας ενημερώσω ότι έχουμε 5 κατηγορίες στις οποίες κατατάσσουμε τα kit μας. Πρώτη και καλύτερη κατηγορία, η κατηγορία top. Πιο κάτω η κατηγορία καλό, μετά η κατηγορία μέτρια πράγματα, στη συνέχεια η κατηγορία μπα και τέλος η χειρότερη κατηγορία πλάκα μου κάνεις. Ξεκινάμε με τη φανέλα του Ατρόμητου, μια φανέλα πολύ κοντά στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει ο Ατρόμητος. Λευκή με μπλε ρίγες. Γενικά δεν μου αρέσει ποτέ το περίγραμμα παύλα φόντο στο χωρικό, αλλά στη συγκεκριμένη φανέλα δείχνει αρκετά καλό. Ίσως γιατί είναι άσπρη η φανέλα και άσπρο το φόντο του χορηγού. Μια αρκετά decent φανέλα, όχι κάτι τρομερό, οπότε νομίζω θα μπει στην κατηγορία μέτρια πράγματα. Συνεχίζουμε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μια φανέλα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλή, αλλά αν προσέξετε τις σκιές και τις λεπτομέρειες δίπλα στις ρίγες, την ανεβάζουν πολύ. Σε γενικές γραμμές δεν είναι τρομερή φανέλα και πιθανότατα με άλλους ανταγωνιστές να βρισκόταν πιο κάτω, αλλά επειδή ξέρω πάνω κάτω τι ακολουθεί, θα τη βάλω στην top κατηγορία. Η σειρά της ΑΕΚ, εδώ νομίζω πως το φετινό home kit της ΑΕΚ είναι ένα από τα καλύτερα της φετινής χρονιάς και νομίζω πολύ εύκολα θα μπει στην top κατηγορία. Συνεχίζουμε με Ιωνικό που φέτος έχει παρόμοια φανέλα. Προσωπικά δεν είμαι καθόλου φαν αυτών των τόσο απλών στολών και ο Ιωνικός το παράκανε νομίζω με την απλότητα. Δεν είναι τόσο κακή, αλλά επειδή υπάρχουν πολύ καλύτερες, θα τη βάλω στην κατηγορία πλάκα μου κάνεις. Η φετινή πρώτη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι αρκετά καλή. Παρεπιπτόντως, αν θες να δεις rating και για τις εκτός έδρας φανέλες, κάνε ένα like και ένα comment. Α, και ένα σαμπαν είσαι καινούριος. Μ' αρέσει λοιπόν πολύ το πράσινο περίγραμμα στο χορηγό, σε συγκεκριμένη φανέλα, και γενικά νομίζω ότι είναι μια φανέλα αρκετά πάνω από το μέτριο, οπότε την τοποθετώ στην κατηγορία καλό. Κατά τη γνώμη μου, η Λαμία φέτος παίζει καλύτερη μπάλα στις φανέλες της. Θα μου πείτε ρε Βαρίστα, μια απλή μπλε φανέλα είναι. Εν μέρει έχετε δίκιο, αλλά αν προσέξετε τις σκιές στο γιακά και στα μανίκια, αλλά και για το πόσο καλά κάθεται ο χορηγός, νομίζω ότι καθιστούν μια πολύ clean φανέλα. Δηλαδή είναι minimal, αλλά όχι άδεια. Προσωπικά την τοποθετώ στην κατηγορία μέτρια πράγματα. Επιστρέφουμε στις Big 5, καθώς στις οθόνες σας βλέπετε την φανέλα του Άρη. Η φετινή home kit του Άρη θυμίζει μια στολή που είχαν οι κυτρινόμαυροι κάποια χρόνια πριν το 2010. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πείτε μου στα σχόλια αν θυμάστε. Γενικά μια αρκετά ιδιαίτερη εμφάνιση. Νομίζω η συγκεκριμένη στολή ανεβαίνει στα μάτια μου γιατί είναι ένα ρίσκο, ένα πείραμα για τον Άρη. Δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί την οριζόντια ρίγα, πρώτον, και δεύτερον δεν συνηθίζει να έχει το μαύρο σαν πρώτο χρώμα. Ιδιαίτερη φανέλα και θα τη βάλω και αυτή στην top κατηγορία με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Πάμε στη δεύτερη ασπρόμαυρη φανέλα της σεζόν. Η φετινή πρώτη εμφάνιση του Όφη δεν είναι στα γούστα μου. Ένα μέτριο σχέδιο, αλλά ειδικά αυτό το μαύρο κουτί γύρω από τον χορηγό δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι μια τεράστια στάμπα που καλύπτει όλη τη φανέλα και κατά τη γνώμη μου τη χαλάει πολύ. Η φανέλα του Όφη θα είναι η δεύτερη που θα μπει στην κατηγορία πλάκα μου κάνεις. Άλλη μια κίτρινη φανέλα, η πρώτη τελευταία για το σημερινό βίντεο. Αστέρας Τρίπολης. Άλλη μια απλή φανέλα που όμως τουλάχιστον λόγω αποχρώσεων και σκιών δεν είναι τόσο βαρετή. Δεν είναι όμως και κάτι τρομερό. Ξεκάθαρα στην κατηγορία μέτρια πράγματα. Πάμε στους Blaugrana της Ελλάδας στον Βόλο. Ας προσποιηθούμε ότι δεν το είπα ποτέ αυτό για το καλό όλων μας. Ο Βόλος φέτος έχει μια παρόμοια με την περσινή στολή, αλλά προσωπικά πιστεύω πως η περσινή ήταν καλύτερη. Η φετινή έχει κάτι από Λεβάντε, κάτι από Κροατία, γενικά έχει κάτι. Όχι κάτι αρκετό πάντως. Οπότε για μένα μπαίνει στην κατηγορία μπα. Σε αντίθεση με τη Λαμία που αναφέρθηκα προηγουμένως, ο Πανετολικός παίζει σίγουρα πολύ καλύτερη μπάλα στο γήπεδο από τις εμφανίσεις. Η μέχρι τώρα έκπληξη του πρωταθλήματος δεν εντυπωσίασε με την πρώτη της εμφάνιση. Άλλη μια παρόμοια εμφάνιση σαν του Αστέρα, αλλά αυτή εδώ νομίζω είναι αρκετά πιο απλή. Δεν σου βγάζει την ποιότητα, μου θυμίζει ίσως κάποια ομάδα από χώρα της Λατινικής Αμερικής, π.χ. Χιλή ή κάτι τέτοιο, αλλά σε ακόμα πιο απλή εκδοχή. Νομίζω ο Πανετολικός ή μάλλον ο Πανετολικός πάει μια χαρά. Η φανέλα του Πανετολικού θα μπει στην κατηγορία πλάκα μου κάνεις. Πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Προφανώς πολύ σύνηθες σχέδιο για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω έχει διαφορές από τις προηγούμενες σεζόν. Μια πιο κόκκινη φανέλα, νομίζω πιο σκούρο και πιο έντονο γενικά το χρώμα στο home kit του Ολυμπιακού. Μια smooth φανέλα που όμως δεν θεωρώ ότι είναι μια στις τρεις καλύτερες. Οπότε θα μπει στην κατηγορία καλό. Άλλη μια γαλανόλευκη φανέλα. Ήρθε η ώρα του έκτου της περσινής Super League, ήρθε η ώρα να σχολιάσουμε τη φανέλα του Πας Γιάννενα. Σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ρίγα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα στα γούστα μου. Κατά την άποψή μου, η συγκεκριμένη φανέλα θα μπει στην κατηγορία μπα, παρότι είναι κοντά και στην πιο πάνω κατηγορία. Και τελευταία φανέλα για rate, το home kit του νεοφώτης του Λεβαδιακού. Η συγκεκριμένη φανέλα με ζόρισε αρκετά. Σε πρώτη φάση φαίνεται καλή, αλλά αν δείτε πως φαίνεται την ώρα του αγώνα δεν έχει καμία σχέση. Αν δεν είχα δει αγώνα του Λεβαδιακού θα την έβαζα πιο ψηλά, αλλά επειδή έχω δει, θα την τοποθετήσω στην κατηγορία μπα. Αυτό ήταν το δικό μου rate για τις πρώτες εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων. Γράψτε μου στα σχόλια το δικό σας rate για τις στολές. Επίσης, πείτε μου αν θέλετε part 2, είτε με τις εκτός έδρας εμφανίσεις, είτε με εμφανίσεις από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, π.χ. Premier League. Και γενικά, πείτε μου μελλοντικά βίντεο που θα θέλατε να δείτε. Αν είσαι καινούριος, κάνε και ένα sub για να μην χάνεις βίντεο. Σας ευχαριστώ και να θυμάστε,
Το ποδόσφαιρο είναι πάθος, για χαρά σε όλους.